Με τη βούλα του νόμου σπάει το μονοπόλιο στις αστικές συγκοινωνίες από τον Ιανουάριο του 2020, με τη χώρα μας να προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι ιδιώτες θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και την ανάληψη έργου στις αστικές μεταφορές για 10 χρόνια και με δυνατότητα παράτασης 5 ετών. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος αν έρθει, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα παραλάβουμε πάλι το έργο και μετά τον 1ο του 2020. Πόσον έχει ψηφιστεί, να είστε σίγουροι ότι θα τα δείτε τα τουριστικά λεωφορεία να κάνουν και συγκοινωνιακό έργο. Τα νέα δεδομένα ικανοποιούν το κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στο νησί μας, καθώς θα μπορέσει πλέον να διεκδικήσει μέρος της πίτας. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, λόγω του ανταγωνισμού θα προσφέρονται καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες στους επιβάτες και σε χαμηλότερες τιμές, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών και από άλλα σημεία λόγω της αύξησης των χιλιομετρικών αποστάσεων. Θα δουν δηλαδή κάποια στιγμή μείωση του εισιτηρίου? Βεβαίως. Όταν δεν υπάρχει ένας παίχτης στο παιχνίδι, ο οποίος κανονίζει τις τιμές και είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει την απολαβή του έργου, καταλαβαίνετε ότι η τιμή θα μειωθεί και καλύτερες υπηρεσίες. Είναι αυτονόητο, θα μπουν καινούργιοι παίχτες στο παιχνίδι και αυτό δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη είδηση στον κλάδο μας. Από το 2020 τα αστικά κτέλ θα συνεχίσουν να λειτουργούν με άλλη όμως μορφή, με τον Καλέρκο Βουλγαράκη να δηλώνει ότι θα δοθεί μάχη στις διαγωνιστικές διαδικασίες, με τον ίδιο ωστόσο να καταθέτει διαφορετική άποψη γύρω από τις τιμές των εισιτηρίων. Μια εταιρεία για να μπορέσει να δουλέψει και να εξυπηρετήσει θα πρέπει να είναι και βιώσιμη. Εάν μειωθεί και άλλο το εισιτήριο, σας λέω ότι δεν θα είναι βιώσιμο. Εκείνο που θα μπει στη διαγωνιστική διαδικασία είναι τα χιλιόμετρα που θα εκτελεί ο όποιος φορέας θα αναλάβει το έργο από την 1η-1η του 2020. Παράδειγμα, ας πούμε, το Ηράκλειο περίπου. Κάνουμε 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα το χρόνο. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να πει: εγώ δεν θα κάνω 3 εκατομμύρια, θα κάνω 3,5 εκατομμύρια ή 4 εκατομμύρια. Οι επιβάτες θα βγουν κερδισμένοι, επαναλαμβάνει ο κ. Μαγκουσάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν και τη χειμερινή περίοδο. 3 μήνες λοιπόν δεν δύναται το τουριστικός πράκτορας, ο τουριστικός ιδιοκτήτης του τουριστικού λεωφορείου να μπορεί να ανταπεξέλθει για 12 μήνες. Ο υπάλληλος πλέον δεν θα απολύεται, θα ζητήσουμε περισσότερους υπαλλήλους, οπότε αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας, διότι θα έχουμε ένα κύκλο εργασιών 12 μήνες. Μέχρι τέλος του χρόνου είναι πάρα πολύ κρίσιμο το διάστημα, με την έννοια ότι θα πρέπει το Υπουργείο να κάνει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη δεν προλαβαίνει. Άρα, αυτομάτως πάμε στο τελευταίο άρθρο του νόμου που λέει ότι έως ότου ετοιμαστεί το κράτος να γίνει η διαδικασία η διαγωνιστική, τότε εξακολουθεί να ισχύει το υπάρχον καθεστώς.